Καλή σας μέρα ακόμη μια φορά. Είναι εκπομπή πρωινές σελίδες, 9 και 25 πρώτα λεπτά. Και έχω την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Αλφα, στις πρωινές σελίδες, τον Χρόνια Ιδονίδη. Μία ζωή, 50 χρόνια. 51. 51 χρόνια μουσική, νότες, τραγούδια, παράδοση. Πράγματι. Σας είδαμε στην τελετή λήξης να τραγουδάτε. Μας άρεσε πάρα πολύ που ήσασταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η παράδοση μας, ειδικά των αυτών των αργών τραγουδιών στη Θράκη, κάνουν πάντα την αρχή σε τέτοιες συγκεντρώσεις, τέτοια γλέντια. Πάντα τα γλέντια μας στη Θράκη αρχίζουν με ένα αργό τραγούδι. Και αυτό ειδικό, που είναι και ένα καλωσόρισμα. Ένα καλωσόρισμα. Ειδικά αυτό το τραγούδι που και ο στίχος του, το θέμα του είναι αυτό. Φίλοι μου, καλωσορίσατε. Δηλαδή σε όλο αυτόν τον κόσμο, είτε στο σπίτι σου, είτε σε κάποια άλλη συγκέντρωση, ήθιστε να ξεκινάει. Το είπατε, το συζητήσατε αυτό με τον Παπαϊωάννου, μήπως αρχίζατε εσείς? Όχι, το είπαμε αφού είχε γίνει και μετά. Το πρόγραμμα είχε γίνει και δεν άλλαζε πλέον ύστερα. Και βεβαίως είχατε ξανατραγουδήσει και στην έλευση της νέας χιλιετίας, έτσι, το 2000. Ναι, στο Σούνιο με ένα ντοκιματέρ του Παντελή Βούλγαρη. Και τότε ήταν, και αυτό είχε κάνει το γύρο του κόσμου, η αλήθεια είναι, ήταν επιτυχημένο πολύ γι' αυτό, από το Σούνιο. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου και τυχερό που έτυχε στα χρόνια μου να χαιρετήσω μια χιλιετία και μια Ολυμπιάδα. Βέβαια. Πώς, είχατε ξανατραγουδήσει μπροστά σε τόσο κόσμο? Ειδικά στο εξωτερικό που έχω πάει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι μπροστά από 3 χρόνια πήγα στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη, σε ένα σταυροδρόμι μεγάλο που συναντιούνται εκεί 4 λεωφόροι. Ανεβήκαμε στον 3ο όροφο του γραφείου του πρέσβη, μας, εκεί της πρεσβείας μας. Και μου λέει ο πρέσβης, έβγαινα να δεις σε πόσο κόσμο θα τραγουδήσεις στην Ελλάδα ή τραγουδήσεις. Και από κάτω ήταν 150.000 κόσμος. Καταπληκτικό. Ναι. Δεν ήταν το ίδιο με την Ολυμπιάδα όμως, γιατί ήταν και 2-3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη που βλέπανε. Πώς αισθανθήκατε εσείς εκεί μέσα, σας βάραινε καθόλου αυτή η σκέψη? Ναι, δέος. Δέος πραγματικά για μια τέτοια περίπτωση. Παρότι εγώ τραγουδώ 50 τόσα χρόνια, 51. Εκείνη τη στιγμή συγκλονίστηκα. Ήμουν και τρακαρισμένος. Ήσασταν δηλαδή, τρακαρισμένος, δεν φαίνεται βέβαια αυτό, αλλά είχατε συγκίνηση. Σου κόβονται λίγο τα πόδια, δεν μπορεί όπως και να το κάνεις. Όση πείρα και να έχεις. Όση πείρα και να έχεις. Και μπροστά σε όσους να έχεις τραγουδήσει. Πόσο χρονών είστε, κυρία Ιδονίδη? 76. 76. Να ζήσετε. Πραγματικά δεν σας φαίνεται, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο. Και τραγουδάτε κανονικά σαν έφηβος. Εγώ δεν έχω κάνει έτσι καταχρήσεις φωνητικές. Δεν το έχω κάνει επάγγελμα καταρχήν. Δεν έχω πάει σε κέντρα διασκέδασης, δεν έχω πάει σε πανηγύρια. Α, δεν έχετε... Όχι, όχι. Το κρατώ έτσι ερασιτεχνικά και μόνο για μεράκι. Εσείς, να μην ξεχάσω να πω ότι έχετε βγάλει τώρα ένα τελευταίο CD. Όταν οι δρόμοι συναντιούνται είναι ο τίτλος. Χρόνης Αϊδονίδης και Νεκταρία Καρατζή. Το δείχνω εδώ, στο 3. Όταν οι δρόμοι συναντιούνται, που έχει μέσα και δημοτικά τραγούδια και βυζαντινά. Και, ναι, και εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους. Εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους. Θα τα ακούσουμε πολύ, είχατε την καλοσύνη να μου το αφιερώσετε. Θα τα ακούσουμε πολύ προσοχή, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό το είδος της μουσικής. Εσείς γεννηθήκατε στη Θράκη? Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό της περιοχής της επαρχίας Δημοτήχου που λέγεται Καρωτή. Καρωτή. Μικρό χωριό. Ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο απέχει από το Δημοτήχο 7-8 χιλιόμετρα. Πριν από 76 χρόνια ούτε φως ούτε δρόμοι. Τίποτα, ούτε φως ούτε δρόμοι. Πράγματι. Ούτε φυσικά μέσα τέτοια τα σημερινά τεχνολογικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και κασετόφωνα. Ο πατέρας σας ήταν παπάς εκεί στο χωριό? Ο πατέρας μου ήταν ιερέας. Με έπαιρνε από μικρό στην εκκλησία. Μου άρεσε κάθε είδος μουσικής και η Βυζαντινή με συγκινούσε. Αλλά είχαμε και τα τραγούδια τα οποία η μάνα μου δεν σταματούσε καθόλου, όλη την ημέρα τραγουδούσε. Θα ήταν χαρούμενος άνθρωπος. Αδέρφια. Παρόλο ότι 5 αδέρφια είμαστε. 5 αδέρφια. Φτωχή οικογένεια. Φτωχή, πανφτωχή.
Εκεί... Δύσκολες, πολύ δύσκολες εποχές. Δύσκολες, γιατί εγώ τα εφηβικά μου χρόνια τα πέρασα, όπως καταλαβαίνετε, από το 40 μέχρι το 48 που πήγαινα στο τελείωσα το γυμνάσιο. Είχαμε ειδικά εκεί στην περιοχή τον εμφύλιο, ο οποίος ήταν στο φόρτε του εκεί. Ήταν πολύ σκληρές οι... πολύ σκληρή εποχή, πράγματι. Το χωριό ήταν αριστερό ή δεξιό? Εκεί είναι ανάμεικτα, αλλά το χωριό... Είχε χωριστεί στα δύο και εκεί, όπως σε όλα τα χωριά, έτσι και εκεί, μέχρι και τα καφενεία είχαν χωρίσει. Το καφενείο αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας, το άλλο είναι του ΠΑΣΟΚ, το άλλο είναι του ΚΚΚ. Αυτό συνεχίστηκε και χρόνια μετά. Πόσο κατοικούσε για το χωριό? 700-800 ανθρώπους. Είχε τότε, ήταν ένα μεγάλο χωριό, αλλά απομονωμένο. Απομονωμένο όπως όλα τα χωριά. Στο γυμνάσιο πήγατε εκεί, είχε γυμνάσιο στο Δημότικο. Το οποίο είπαμε είναι κοντά. Και πηγαίναμε με τα πόδια φυσικά. Τα 7-8 χιλιόμετρα. Βέβαια. Πηγαίνετε με τα πόδια. Μια μισή ώρα να πάμε και μια μισή ώρα να γυρίσουμε. Βέβαια λίγο αργότερα μείναμε στο Δημότικο λόγω του εμφυλίου πάλι, γιατί είχαμε τα χωριά υπέφεραν, είχαν ρημάξει.